είδα, το άνοιξε τον μπατζούρ και είδα ότι έβγαινε πάρα πολύ φωτιά, μαύρο καπνό. Και φώναξα τον σύζυγό μου και πήρα την πυροσβεστή τηλέφωνο και ήρθε η πυροσβεστική και υπήρξε πολύ μεγάλη κινητικότητα. Και μετά η αστυνομία, αυτό, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Ακούσατε κάτι, κάποιο θόρυβο? Όχι, 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 τίποτα. Από ό,τι ακούσαμε, μάλλον αυτοκτόνηση με καραμπίνα. Έτσι είπανε, τώρα δεν ξέρω τι να σας πω. Είπανε ότι είναι νεκρός τώρα, δεν ξέρω. Από εκεί πέρα δεν έχω δει τίποτα, δεν ξέρω. Απλώς λένε και για μια καραμπίνα. Μόνος του, ναι, μόνος του ζούσε. Απλώς λένε ότι βρέθηκε μια καραμπίνα, το ακούσατε? Το άκουσα γι' αυτό ότι βρέθηκε μια καραμπίνα, τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ζούσε μόνος του πολλά χρόνια εδώ? Ναι, πάρα πολλά χρόνια. Εγώ είμαι εδώ 20, 15, 17 χρόνια. Νοικιάζαμε το σπίτι την απάνω μεριά. Κάθαμε 3 χρόνια είχαμε καθίσει εκεί, φύγαμε μετά. Εντάξει, αλλά δεν ήταν πολύ μονόχνοτος άνθρωπος. Δηλαδή, μόνος του δεν είχε επαφή με ανθρώπους. Ξέρετε, αν είχε οικογένεια, αν είχε παιδιά, αν είχε κάτι? Είχα ακούσει ότι ήταν παντρεμένος ή χωρισμένος με ένα παιδάκι. Η γυναίκα του μένει στη Βέρεια, δεν ξέρω. Αυτά, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Πώς σχολιάζεις το γεγονός ότι μία ακόμη αυτοκτονία? Τι να πω, δεν ξέρω. Εδώ στη γειτονιά μας τώρα πρώτη φορά αυτό έχει γίνει. Δεν ξέρω. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω καθόλου. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Έχω απογοητευτεί με όλα αυτά που γίνονται. Δεν ξέρω. Μόλις πληροφορήθηκα για το γεγονός, ήρθα, είμαι τώρα στην περιοχή που έγινε, στο σπίτι που έγινε το περιστατικό. Πληροφορούμε ότι υπήρξε πρώτα μια φωτιά και στη συνέχεια. Ναι. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι απανθρακωμένος. Και εσείς κινητοποιηθήκατε λόγω των ισχυρών ανέμων, έτσι, στην αρχή είχατε την πληροφορία ότι ήταν φωτιά, έτσι, η αρχική πληροφορία? Η αρχική πληροφόρηση ήταν ότι υπήρξε μια φωτιά. Από εκεί πέρα δεν ξέρω προς το παρόν τίποτα άλλο, θα μάθουμε νεότερα στο επόμενο διάστημα, στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πώς σχολιάζετε ότι ένας άνθρωπος μας έχασε ζωή του? Τραγικότατο. Τραγικότατο. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, γιατί συνέβη ακριβώς. Θα μάθουμε αργότερα μετά από τον έργο που θα κάνει και η αστυνομία και οι αρμόδιοι που έχουν επιληφθεί της υπόθεσης.